Πάρα πολύ μικρέ επιχειρήσει, οι μισέ εκ των οποίων δεν απασχολούν κανέναν εργαζόμενο παρά μόνο τον ιδιοκτήτη του, αποτελούν πυρήνα τη εγχώρια μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, με την πλειονότητα να δραστηριοποιείται σε κλάδου χαμηλή προστιθέμενη αξία και χαμηλή παραγωγικότητα. Όπω αποτυπώνουν τα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε η Ελιστάτη για τη δημογραφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα το 2020, χρονιά επέλαση τη πανδημία του κορονοϊού, ο αριθμό των ενεργών επιχειρήσεων ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο και ανήλθε σε 1 εκατομμύριο 2019 από 984.000 που ήταν το 2019. Από αυτές, σχεδόν οι έξι στις δέκα επιχειρήσεις δεν απασχολούν κανένα εργαζόμενο. Πρόκειται δηλαδή για ατομικές επιχειρήσεις τις οποίες και τρέχουν οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες με τα δεδομένα να έχουν γίνει ακόμη χειρότερα στο φόντο της νέας κρίσης. Είναι πολύ δύσκολο να έχουμε περισσότερο προσωπικό ενώ το επιθυμούμε γιατί δεν βγαίνει ε, είτε στις ώρες να δουλέψεις μόνος σου. Ε, είτε στον όγκο δουλειά να το κάνει μόνο γιατί πια τα κέρδη είναι λιγότερα και τα έξοδα είναι πολύ περισσότερα για κάθε επιχείρηση. Εμείς λειτουργούμε με ένα άτομο σε αυτή την επιχείρηση, θα χρειαζόμασταν και δεύτερο, αλλά δεν βγαίνει ούτε φορολογικά ούτε οικονομικά. Σίγουρα είναι δύσκολα, εγώ έχω ένα υπάλληλο να με βοηθάει εδώ τις μέρες που έχουμε δουλειά, στο μειωμένο. Δεν είναι τυχαίο πως το 2020, με τους αριθμούς αυτούς να αλλάζουν από μέρα σε μέρα, το 59% δεν είχε καθόλου εργαζομένους. Το 32% εκατό είχε από έναν έως τέσσερις εργαζομένους και μόλις το 5% από πέντε έως εννέα υπαλλήλου. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα, το καταλαβαίνω. Εγώ προσωπικά δεν είμαι έτσι. Έχω άτομα, αποσχολώ πέντε άτομα, ε, λόγω ότι φέρνω καλέ ποιότητε, καλέ τιμέ, προσπαθώ να είμαι κοντά στον καταναλωτή, ε, δουλεύει λίγο αυτό και έχει ανταπόκριση. Τώρα ε, πρέπει όλοι να κοιτάξουμε αυτό τον τομέα, να είμαστε αντικειμενικοί στον καταναλωτή, να προσπαθούμε να φέρουμε καλέ ποιότητε ελληνικά προϊόντα με τι τιμέ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε τι επιχειρήσει μα. Ένα άλλο τρόπο έχει να κάνει με τα προγράμματα κυρίω μέσω του πρώην ΟΑΕΔ. Ωστόσο και αυτό δεν αποτελεί την ουσιαστική λύση. Και τώρα που βγήκαν κάποια προγράμματα και μα έκαναν στήριξη, έχω πάρει ένα κοριτσάκι, αλλά μόνο με αυτόν τον τρόπο. Δεν είχα καθόλου τη δυνατότητα να πάρω άλλο υπάλληλο και να έχουμε έξοδα περαιτέρω. Κάποιο που δεν αντέχει να πάρει μέσω προγραμμάτων να τα απεξέλθει. Ναι, μέσω προγραμμάτων θα ήταν ο μόνο τρόπο, αλλά τα προγράμματα να είναι ωφέλιμα και προ τον ιδιοκτήτη τη επιχείρηση, όχι μόνο ω προ τον εργαζόμενο ή ω προ την κυβέρνηση. Τα προγράμματα του ΑΕΔ, δηλαδή μέχρι τώρα, δεν ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμα για μας.